Το έχει γυρίσει έχει σημάνει στην κυβέρνηση και το κρατικό μηχανισμό εν ώψη τη νέα κακοκαιρία. Θα έρθω στην Ελένη Λαζάρου για να, δώσουμε, να δούμε περισσότερε πληροφορίε. Είχαμε και συσκέψει, προφανώ θα ακολουθήσουν κι άλλε. Θα ακολουθήσουν κι άλλε. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία, γιατί όπω λέγατε νωρίτερα και με το μετεωρολόγο μα, τον Γιώργο Τσατραφίλια, ο συναγερμό αυτό δεν είναι τόσο λόγω τη ένταση του κύματο τη κακοκαιρία, όσο γιατί, όπω εξηγούν οι ειδικοί, η περιοχή τη Θεσσαλία είναι σαν ένα ε, σαν μια πισίνα, σαν μια λεκάνη που είναι γεμάτη με νερό. Οπότε και λίγο νερό να πέσει, τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι αναπόφευκτα. Αύριο στη μία το μεσημέρι, λοιπόν, στην πολιτική προστασία θα γίνει ευρία σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων τη τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχοι, περιφερειάρχε, τα σώματα ασφαλεία αλλά και οι μετερολόγοι. Θα έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά του, το επικαιροποιημένο, την επικαιροποιημένη πρόβλεψη του καιρού και θα ε, καθορίσουν τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν ακόμη και την τελευταία στιγμή. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, ότι όλα τα ρέματα, τα φρεάτια α, πρέπει να καθαριστούν, τα αντιλιοστάσια να είναι καθαρά και σε ετοιμότητα ώστε να λειτουργήσουν, να αντλήσουν νερά αν χρειαστεί και τα μηχανήματα και τα φορτηγά να είναι στις θέσεις τους έτσι ώστε σε περίπτωση που όμοιοι το χρειαστούν να μπορέσουν α, να κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Σε ευχαριστώ για όλες τις